τον προδώσανε, εμάθανε ότι μένει κάτι καμπανάδες, δεν ξέρω κάτι. Καμπανάς, μας είπε ο γιο Καμπανάς, ο Μπιμισιντάς. Έφυγε και πήγε στο νουνό του και κρύφτηκε. Το ο νουνός του ήταν ο Καλόπης, εκεί σε μια σπηλιά στο βουρό που δεν τον έβρισκε με τίποτα κανένας. Και την τρίτη μέρα τον πιάσανε. Και έλεγε ο Καπετανάκης, συναντιότανε με τον Καπετανάκη, ο πατέρας ήταν στο βουνό μέρα. Και πηγαίναμε στη Φυσώα και απάνω από τη Φυσώα εκεί και συναντιόμαστε. Στην Έδα για τα λοιπά. Ναι. Όχι, η Φυσώα ξέρεις που είναι. Το χωριό εκείνο εκεί. Το τρία χωριά εκεί. Φυσώα. Πάρα από την Αντρίτσα. Ναι, Φυσώα, Νέδα και. Νέδα και εκείνα. Εκεί κάπου τρία. Που βγαίναν κάτι και συναντιό πήγαινε η μάνα μου και τον συνάγαμε εκεί. Οι νύφτες της Νέδας. Τη Νέδα είναι. Η Νέδα, η Φυσώα και μια άλλη. Οι τρεις, όχι δεν λέγονται τον Λάδανα. Καπετανάκης είναι ένας δημοκράτης, ποιος πήρε μία καπετάνισσα αντάρτισσα μετά το αντάρτη. Και είχε βιβλιοδετείο στην Κολέτη. Έρωτας. Πήγαινα και τον έβλεπα όταν ήμουν στην Αθήνα. Γαμώτε παιδιά, γαμώτε τους δημοκράτες. Δημοκρατικό άτομο, ναι. Ναι, ό,τι μπορούσε έκανε, αλλά όταν πιάσανε τον Κότσι και τον βάλανε και απάνω στο Τασιόπλου, μαζευτήκανε όλα τα ρημάλια, οι Ζαχαρέοι, οι Σταυροπαίοι, οι Σκουριέοι, αυτοί οι Τσιρονέοι, πιάσανε τον Σπηλιέοι, τον Αιμοταγή Κότσι, τον δολοφόνο και τον ένας άντρας δεν είναι, και τον φυγαδεύουνε προς τη σταθμό. Πάνε σταθμό να πάει στον πύργο. Ναι. Βγαίνανε μπροστά, που γράφανε εφημερίδες και λέγανε ραδιόφωνα. Όλοι εδώ, Κρεστενέοι, Σαμικέοι, και τον γυρίσανε πίσω και τον πήγανε Καλαμάτα. Και από Καλαμάτα τον φυγαδέψανε στην Τρίφωνα και τον εκτελέσανε. Και τον δικάσανε. Έπαιρνε ο λαός γιατί, για να τον προφυλακίσει, για να τον πείσουν. Ναι, να μην πάει στον πύργο να τον προφυλακίσει, να τον σκοτώσει. Ροφιάνι όλοι αυτοί, όπως εδώ στη Ζαχάρο.